Τώρα θα κάνουμε κάτι διαφορετικό. Εάν θέλουμε να πάει τώρα το text στην αρχική του κατάσταση, πριν το κάνουμε animation, που ήταν έτσι μικρά τα γράμματα, θα πάτε στην κατάσταση που το θέλετε, θα διαλέξετε που το θέλετε, θέλετε να τα κάνετε να είναι μεγάλα. Εμείς τώρα διαλέγουμε να είναι όπως ήταν στην αρχή. Άρα ερχόμαστε εδώ και αρχίζουμε τώρα και σβήνουμε τα ρολογάκια. Επομένως έχουν σβήσει όλα τα animation και έτσι είναι στην αρχική του κατάσταση. Μπορούμε να διορθώσουμε λίγο αυτό εδώ να είναι ακριβώς στη μέση. Άμα το βάλετε 960 αυτό όπως έχουμε πει. 540 ok. Scale το θέλουμε τόσο. Ωραία. Τώρα θα φτιάξουμε ένα solid layer χρώματος μαύρου. Αλλά ερχόμαστε εδώ, κοιτάξτε, layer, new, solid. Και διαλέγουμε εδώ τι χρώμα θέλουμε. Το κάνουμε μαύρο. Το ονομάζουμε black solid, ok. Λοιπόν. Και πατάμε ok. Τώρα βλέπετε, αυτό το layer εμφανίστηκε. Από πάνω είναι. Γι' αυτό δεν φαίνονται τα γράμματα. Άμα το σβήσουμε εδώ, τα ματάκια, με τα ματάκια το εμφανίζουμε και το εξαφανίζουμε. Εάν το εξαφανίζουμε, φαίνεται από κάτω το layer, το text. Κοιτάξτε κάτι τώρα. Ας πούμε για παράδειγμα το ανοίγουμε αυτό το solid, το ανοίγουμε και αυτό. Έχει μέσα το transform. Στο transform, άμα το κάνουμε scale και το κάνουμε μικρότερο και το εμφανίσουμε και το κάνουμε μικρότερο, βλέπετε, δεν μπορείτε να δείτε τη διαφορά. Βλέπετε μεν εδώ τα όρια του, τα βλέπετε έτσι τα όρια. Αλλά επειδή είναι μαύρο το background και μαύρο και το layer αυτό, δεν μπορείτε να το δείτε. Και αυτό ίσως σας δυσκολεύει πάρα πολύ να φτιάξετε αυτό που θέλετε να φτιάξουμε, αυτό που θα φτιάξουμε ουσιαστικά στην πορεία. Για να μην σας δυσκολεύει, έρχεστε εδώ κάτω και πατάτε αυτό εδώ. Αυτό εδώ σας εξαφανίζει το μαύρο της οθόνης. Ουσιαστικά σας εξαφανίζει όταν είχαμε κάνει το composition. Όλο αυτό το timeline ουσιαστικά, όταν το φτιάξαμε στην αρχή, πριν βάλουμε τα layers, πριν βάλουμε τα text, στα composition settings, εδώ, είχαμε βάλει χρώματος μαύρου, μαύρο, αν θυμάστε, και είχαμε πατήσει OK. Αυτό, επειδή θα σας δυσκολεύει μερικές φορές, μπορείτε να πατάτε εδώ πέρα, toggle transparency grid, και έτσι εξαφανίζεται ώστε να μπορείτε να δουλέψετε με τα χρωματιστά solid. Αλλιώς κοιτάξτε δεν θα μπορούσαμε να δουλέψουμε με τίποτα. Γι' αυτό χρησιμεύει αυτό εδώ. Τώρα εδώ μπορείτε να βάλετε και περισσότερα πράγματα να βλέπετε. Εδώ πέρα πάνω. Εδώ, εάν δεν υπάρχουν εδώ πέρα να βλέπετε όλα αυτά εδώ, mode, track mat, parent and link, να πατάτε εδώ πέρα, expand or collapse the transfer control pane. Θα εμφανιστούν αυτά και πατώντας κουμπί εδώ, το toggle switches, modes, βλέπετε και κάποια άλλα μενού. Να το έχετε υπόψη σας αυτό. Εντάξει, γιατί διαρκώς αυτό θα το πατάτε. Θα εναλλάσσεστε διαρκώς εδώ πέρα. Θα το πατάτε αυτό. Γιατί θα χρησιμοποιήσετε το track mat. Και τώρα θα χρησιμοποιήσουμε το track mat. Σε αυτό το που θέλω να σας δείξω. Επίσης μπορείτε να πατήσετε εδώ δεξί κλικ. Και να διαλέξετε και άλλα πράγματα για να βλέπετε εδώ πάνω. Βέβαια εγώ σας λέω καλύτερα να μην επιλέγετε άλλα πράγματα γιατί θα γεμίσετε εδώ πέρα. Πας να το έχετε υπόψη σας ότι με δεξί κλικ μπορείτε εδώ πέρα να επιλέξετε και κάποια άλλα πράγματα να βλέπετε εδώ πέρα. Λοιπόν, τώρα με το Black Solid που φτιάξαμε
Να πατήσουμε εδώ πέρα για να βλέπουμε καλύτερα το black solid. Αυτό εδώ το ορθογώνιο, το μαύρο. Θα το, με αυτό θα κρύψω τα γράμματα. Και ουσιαστικά τα γράμματα θα βγαίνουν πίσω από αυτό το μαύρο κουτί, το μαύρο ορθογώνιο. Και επειδή μετά θα ενεργοποιήσω το toggle transparency grid, αυτό εδώ θα το απενεργοποιήσω, αυτό το ορθογώνιο δεν θα φαίνεται και έτσι τα γράμματα θα βγουν από εδώ πέρα. Είναι άλλο ένα, έτσι μια ιδέα που μπορείτε να κάνετε με το text. Για να μάθετε να χρησιμοποιείτε και το track mat, θα χρησιμοποιήσουμε εδώ το track mat. Λοιπόν, εδώ πέρα πατάμε εδώ να δούμε, για να βλέπουμε το ορθογώνιο. Θα πρέπει τώρα τα γράμματα να φαίνονται πίσω από το τετράγωνο. Για να το πετύχουμε αυτό, θα έρθουμε εδώ πέρα που είναι το track mat, εδώ πέρα, και θα πατήσουμε alpha inverted mat. Για να δούμε, ένα από αυτά βασικά. Λοιπόν, τώρα βλέπετε με αυτό εδώ, το alpha mat, έγινε αόρατο το ορθογώνιο, εξαφανίστηκε το ορθογώνιο και από το ορθογώνιο φαίνονται μόνο το μέρος του ορθογωνίου που πέφτει πάνω στα γράμματα και έτσι τα γράμματα γίνονται μαύρα. Αυτό εμείς δεν το θέλουμε, θέλουμε το αντίστροφο. Για να πετύχουμε το αντίστροφο θα πρέπει να αντιστρέψουμε τα layers, θα βάλουμε το black solid από πάνω για να περάσει από κάτω το text. Ενεργοποιούμε εδώ πέρα για να φαίνεται το text. Το ενεργοποιούμε. Απλώς εδώ πέρα έχει μπει α mat. Θα πρέπει εδώ α inverted. Ωραία. Τώρα βλέπουμε ότι, κοιτάξτε, τα γράμματα εδώ φαίνονται. Κοιτάξτε λίγο. Ωραία. Άρα τα γράμματα πάνε να φανούνε πίσω από το ορθογώνιο, αυτό που θέλουμε δηλαδή. Και τώρα θα κάνουμε ένα animation και έτσι τα γράμματα θα εμφανιστούν πίσω από το ορθογώνιο. Άρα με αυτόν τον τρόπο δηλαδή, από πάνω έχουμε το black solid, από κάτω έχουμε το text και εδώ που είναι τα track mat πάμε στο δεύτερο layer που είναι το text και πατάμε alpha inverted mat. Και έχουμε αυτό το αποτέλεσμα. Τώρα, κάνοντας ένα animation, θα πετύχουμε αυτό που θέλω να σας δείξω. Λοιπόν, θα βάλουμε τα γράμματα. Εδώ, position. Θα ενεργοποιήσουμε το position. Θα έρθουμε στην αρχή, στο χρόνο 0, έτσι. Θα τα κρύψουμε τελείως τα γράμματα μέσα, πίσω από το ορθογώνιο. Και μετά, στο δεύτερο δευτερόλεπτο, ή μάλλον στο τρίτο δευτερόλεπτο, τα γράμματα θα φανούνε στα πλάγια, εδώ πέρα. Τώρα ενεργοποιούμε το toggle transparency grid και βλέπουμε τώρα το αποτέλεσμα. Κοιτάξτε ότι εδώ τα γράμματα είναι κρυμμένα και τώρα βγαίνουν και εμφανίζονται εδώ. Λοιπόν, αυτή είναι η δεύτερη ιδέα που ήθελα να σας δείξω. Κάντε το αυτό, πειραματιστείτε με αυτό εδώ, όπως το έκανα εγώ, για να μάθετε να χρησιμοποιείτε και τα track mat. Τα track mat, να ξέρετε, στο After Effects χρησιμοποιούνται πάρα πολύ σε οτιδήποτε και να κάνετε. Σε οτιδήποτε. Είτε θέλετε να κάνετε εφέ, σε διαφημίσεις, είτε γράμματα, είτε οτιδήποτε, πάντα χρησιμοποιείτε track mat. Τώρα έβαλα ένα παλιότερο save δικό μου, για να σας δείξω ένα text που έφτιαξα και θα το φτιάξουμε ξανά μαζί. Απλώς τώρα θα το βάλω να παίξει για να δείτε, να σας εξηγήσω λίγο πως το έφτιαξα. Λοιπόν, το βάζουμε να παίζει. Εδώ, αυτό. Πολύ απλό είναι. Λοιπόν, να σας εξηγήσω λίγο πως το έφτιαξα, και με αυτόν τον τρόπο θα μάθουμε ακόμα καλύτερα να χρησιμοποιούμε το track mat.
Δηλαδή να κρύβουμε πίσω από μαύρα solids, να κρύβουμε τα γράμματα και να τα εμφανίζουμε εκεί που θέλουμε εμείς. Λοιπόν, εδώ αυτό το στρογγυλό, εάν το πατάτε σε κάθε layer, είναι το solo. Δηλαδή θα βλέπετε στην οθόνη μόνο το συγκεκριμένο layer και όλα τα άλλα δεν θα λειτουργούν. Λοιπόν, άμα πατήσουμε το, για παράδειγμα, εδώ, αν πατήσουμε αυτό το layer εδώ, το κάνουμε solo, βλέπουμε τα γράμματα εδώ πέρα. Αν πατήσουμε και εδώ, να απενεργοποιήσουμε το toggle transparency grid για να δούμε όλα τα γράμματα. Να, το filmmaking, video editing, cinematography, motion graphic είναι στο ίδιο βασικά layer. Βλέπετε, είναι το έχω στο ίδιο layer. Και απλώς το layer αυτό, όπως παίζει το βίντεο, ανεβαίνει σιγά σιγά προς τα πάνω. Και έτσι εμφανίζονται αυτά εδώ πέρα, το cinematography για παράδειγμα εμφανίζεται τώρα. Τώρα εμφανίζεται το motion graphic και όλα τα άλλα κρύβονται πίσω από δύο μαύρα ορθογώνια, solids. Αυτά εδώ που βλέπετε εδώ, τα δύο solids. Να τα δείτε αυτά τα δύο solid. Απενεργοποιούμε το solo αυτό και ενεργοποιούμε το solo των μαύρων ορθογωνίων. Και βλέπετε τα δύο αυτά ορθογώνια, τα οποία σε όλη την τη χρονική διάρκεια του βίντεο είναι σταθερά. Και εδώ πέρα στο κενό εμφανίζονται τα γράμματα, εμφανίζονται οι λέξεις filmmaking, video art, painting και τα λοιπά. Να βάλουμε να λειτουργήσει και το... Να το. Λειτουργούν και τα γράμματα, τα βλέπετε εδώ. Μπορούμε να πατήσουμε να απενεργοποιήσουμε το... Εδώ πέρα αυτό εδώ που έχουμε δείξει το toggle transparency grid και βλέπουμε εδώ πέρα 3D animation, motion graphics, cinematography, video editing, filmmaking κτλ. Εν τω μεταξύ βλέπετε εδώ ότι έχει ένα blur. Το blur αυτό μπαίνει εδώ πέρα. Αυτό εδώ είναι blur, motion blur, βλέπετε. Είναι το blur της κίνησης. Όπου το ενεργοποιείτε, στα layers που το ενεργοποιείτε, θα βλέπετε αυτό το blur κίνησης, το motion blur. Λοιπόν, άμα το απενεργοποιήσουμε, βλέπετε ότι πια δεν έχει motion blur και έτσι δεν είναι τόσο ωραίο. Το motion blur είναι έτσι, δίνει την αίσθηση της κίνησης. Κοιτάξτε πόσο σταθερό φαίνεται εδώ, ενώ άμα χρησιμοποιήσουμε το motion blur, κοιτάξτε πόσο ωραία κινείται. Φαίνεται η κίνηση. Αυτό έχω να πω. Και το My Passion που λέει εδώ πέρα είναι αυτό εδώ το text. Να απενεργοποιήσουμε αυτά. Ενεργοποιούμε το My Passion, νάτο. Το οποίο είναι κρυμμένο, αυτή τη στιγμή είναι κρυμμένο. Εδώ που πάει προς τα πάνω εμφανίζεται και ξαναεξαφανίζεται στο τέλος. Εδώ έχει ξαναεξαφανιστεί. Και μπορούμε εδώ να το δούμε πατώντας εδώ το Black Solid το 2 και το Black Solid και τα δύο αυτά, Black Solid, κοιτάξτε πως εμφανίζεται εδώ και στο τέλος του βίντεο πως εξαφανίζεται, πως πάει δηλαδή πίσω από τα ορθογώνια. Αυτό, ένα πολύ απλό text είναι αυτό, κινούμενο text, ένα text animation το οποίο θα το φτιάξουμε τώρα μαζί. Λοιπόν, ξεκινάμε τώρα να κάνουμε αυτό που σας έδειξα. Το text που σας έδειξα, το κινούμενο text. Λοιπόν, εδώ πέρα εγώ τα παράθυρα τα έχω κάνει με ένα δικό μου τρόπο. Τα effect controls και, και το project, επειδή δεν θα τα χρειαστούμε, τα έχω βάλει έτσι εδώ, τα έχω κρύψει. Έχω αυτή εδώ την περιοχή που είναι τα layers, επειδή θα χρησιμοποιήσουμε, θα τα ανοίξουμε και όλα στα layers και θα μας πάρει λίγο χώρο, το έχω έτσι ανοιχτό μέχρι κάτω. Και εδώ, από εδώ πέρα θα είναι η οθόνη. Και αυτό εδώ, επειδή θα τα χρησιμοποιήσουμε, θα χρησιμοποιήσουμε εδώ τους characters, εδώ πέρα, ίσως το paragraph λίγο. Επομένως θα τα χρησιμοποιήσουμε λίγο αυτά, μετά θα τα κρύψουμε, ώστε να έχουμε μεγάλη οθόνη εδώ πέρα να βλέπουμε. Λοιπόν, τώρα, πρώτο πράγμα,
Κάνουμε composition. Φτιάχνουμε το composition. Οκ, το composition μας, την οθόνη μας δηλαδή. Λοιπόν, new composition. 1920x80, εντάξει, τα έχουμε πει αυτά. Πόσο θα διαρκεί εδώ? Του βάζουμε να διαρκεί 5 δευτερόλεπτα. Να είναι μαύρο το background της οθόνης. Και πατάμε OK. Λοιπόν, εμφανίστηκε η οθόνη μας. Εδώ πέρα θα φτιάξουμε τα layer μας, που είναι text. Θα είναι text, γιατί δουλεύουμε text. Λοιπόν, εδώ πέρα πάνω πιάνουμε το text. Γράφουμε στα αγγλικά My Passion. Το πρώτο text θα είναι αυτό. Και κάνουμε άλλο ένα text και γράφουμε My Passion Filmmaking. Συγγνώμη. Λοιπόν, το έχουμε γράψει λίγο χάλια. Λοιπόν, filmmaking, art, filmmaking, painting, τι άλλο μπορούμε να γράψουμε, photography. Ωραία. Λοιπόν, τώρα έχουμε δύο text, το My Passion και το filmmaking, painting, photography. Ωραία. Τώρα, το My Passion θα το βάλουμε έτσι, θα το βάλουμε με... Όταν πατάτε εδώ πέρα το My Passion και έρχεστε εδώ και αλλάζετε, του αλλάζετε χρώμα. Το κάνουμε λίγο προς τα μπλε, επειδή θα είναι κόκκινο το άλλο, θα το κάνουμε κάπως γκρι μπλε. Να είναι έτσι λίγο, ωραία, κάπως έτσι. My Passion και το άλλο layer, το θέλουμε έτσι κόκκινο, μας αρέσει το κόκκινο. Λοιπόν, τώρα, να δούμε τώρα το μέγεθος του χαρακτήρα. Πιάνουμε το My Passion και το κάνουμε εδώ, το μικραίνουμε εδώ πέρα. Καλύτερα τους χαρακτήρες, μην τους μικρύνετε, μην πάτε κατευθείαν εδώ πέρα και πατήσετε στο Transform το Scale, γιατί θα πιξελιάσουνε. Το θέμα είναι, το καλό είναι να πρώτα να μικραίνετε τους χαρακτήρες εδώ πέρα, για να μην χάνουν σε ανάλυση, και μετά, εάν θέλετε να κάνετε κάτι έξτρα μεγάλο και τα λοιπά, κάτι υπερμεγέθης και τα λοιπά, εντάξει, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μετά και το scale εδώ πέρα για να τα μεγαλώσετε ακόμα περισσότερο. Πάντως εδώ πέρα τα μεγαλώνετε συνήθως για να τους κάνετε animation. Εδώ πέρα τα μεγαλώνετε και τα μικραίνετε χωρίς να κάνετε animation. Εδώ το χρησιμοποιούμε το scale και όλα αυτά εδώ για να κάνουμε animation περισσότερο. Λοιπόν, ο χαρακτήρας μας, τους χαρακτήρες τους βάλουμε τόσο και παίρνουμε και το άλλο, να θυμόμαστε, είναι 89, το κάνουμε 90, να είμαστε έτσι πιο ακριβείς, και εδώ πατάμε ξανά και εδώ 90 και πατάμε OK. Επομένως είναι σε ίδιο μέγεθος. Τώρα θα πρέπει να φτιάξουμε ένα ορθογώνιο το οποίο να έχει ένα κενό στη μέση. Πώς θα το κάνουμε αυτό? Πρώτα απ' όλα, για να μην, επειδή είναι μαύρη οθόνη και τα ορθογώνια θα είναι επίσης μαύρα, δεν θα μπορούμε να βλέπουμε το μέγεθός τους. Επομένως, πατάμε εδώ τη σκακέρα, να εμφανιστεί η σκακέρα, να φύγει αυτό το μαύρο, ώστε να φτιάξουμε εμείς το μαύρο μας πλαίσιο. Λοιπόν, ερχόμαστε εδώ πέρα, πατάμε δεξί κλικ, New, Solid. Θα φτιάξουμε δύο solid. Το solid θα το ονομάσουμε big, γιατί θέλουμε το ένα να είναι το μεγάλο ορθογώνιο. Και θα φτιάξουμε άλλο ένα. Θα είναι το μεγάλο ορθογώνιο, βέβαια εμείς εδώ στο scale θα το μικρύνουμε λίγο. Δεν θα το κάνουμε τόσο μεγάλο. Ερχόμαστε εδώ. Εδώ τόσο, το πάμε και αυτό λίγο εδώ, ας είμαστε τόσο εδώ. Και τώρα φτιάχνουμε new, solid, small. Το κάνουμε και αυτό με κεφαλαίο, small.
το solid, το small. Να σβήσουμε το μεγάλο το solid. Να σβήσουμε λίγο το μεγάλο το solid εδώ. Δεν το σβήνουμε, το κάνουμε αόρατο βασικά για να μας μπερδεύει. Και τώρα αυτό που είναι το μικρό ορθογώνιο θα πρέπει να το μικρύνουμε. Στο transform, στο scale, εδώ. Θα το μικρύνουμε. Περιμένετε μια στιγμή. Λοιπόν, ωραία. Καμιά φορά αργεί να ανανεώσει βασικά. Λοιπόν, κοιτάξτε τώρα. Για την αλυσιδίτσα πρέπει να τη βγάλουμε εδώ πέρα. Εάν έχετε αλυσιδίτσα, μόλις κάνετε scale το μήκος, αυξάνει και σε πλάτος. Βλέπετε, 50% και 50%. Δηλαδή, μικραίνει και μεγαλώνει αναλογικά. Κρατάει δηλαδή την αναλογία ύψος με πλάτος. Εάν όμως σβήσετε την αλυσιδίτσα, μπορείτε να μεγαλώσετε όσο θέλετε το ύψος και έτσι, ή και το πλάτος, και έτσι μπορείτε να το κάνετε μακρόστενο. Για να νεώσει, όπως είπαμε, κάντε κάπου κλικ. Προσέξτε όμως, άμα έχετε επιλέξει εδώ text και επιλέξετε την οθόνη, θα φτιάξετε κατά λάθος ένα καινούριο text, όπως έφτιαξα εγώ. Επομένως σβήστε το τώρα αυτό. Πατάμε delete. Πολύ απλά πατάτε πάνω και πατάτε στο keyboard το delete. Λοιπόν, κοιτάξτε τώρα τι έχουμε κάνει. Να σβήσουμε λίγο τα γράμματα. Να δούμε λίγο αυτό. Το ένα solid είναι αυτό, το μεγάλο solid. Και το άλλο solid είναι αυτό που είναι μικρό. Εάν εδώ θα πρέπει να βρούμε τώρα το track mat για να κάνουμε track mat σε αυτά τα δύο solid. Επομένως δεν βλέπουμε track mat, πατάμε εδώ toggle switch και αλλάζει το μενού εδώ πέρα. Track mat λέει εδώ πέρα. Όταν βάζετε δύο layers, δύο solids, εδώ δεν γράφει, στο πρώτο δεν γράφει track mat, γράφει στο επόμενο. Επομένως εδώ πατάμε. Εάν πατήσουμε alpha mat, βγάζει λοιπόν, αφήνει, σβήνει όλο το άλλο και αφήνει αυτό το κομματάκι. Εάν πατήσετε το αντίθετο, δηλαδή inverted, alpha inverted, κόβει το κομματάκι και εμφανίζει αυτό εδώ, το οποίο αυτό εμείς χρειαζόμαστε, γιατί εδώ πέρα εμείς θέλουμε να φανούνε τα γράμματα. Επομένως είναι σωστό έτσι. Αν εμφανίσουμε τώρα τα γράμματα, όχι, αυτό είναι empty, να το σβήσουμε, το χρειαζόμαστε αυτό εδώ. Βλέπετε τα γράμματα αυτά εδώ και αυτά εδώ. Τώρα αυτό που μας μένει είναι να τα βάλουμε στο σωστό σημείο. Ανοίγουμε αυτά εδώ, πάμε στο transform και το διορθώνουμε. Λοιπόν, position, το βάζουμε εκεί που πρέπει να είναι, 5.40 βασικά εδώ έχουμε πει. Το μέσον του ύψους είναι 5.40 και το άλλο, το μέσον του ύψους επίσης είναι 5.40. Ωραία. Τώρα το φέρουμε λίγο προς τα δεξιά αυτό. Το άλλο θα το πάμε λίγο πιο αριστερά και είναι ok. Τώρα εμείς το small, black solid small, μπορούμε να το πάμε λίγο πιο ψηλά εδώ πέρα και μπορούμε κιόλας να το κάνουμε, να το λεπτύνουμε, να το κάνουμε λίγο πιο λεπτό, πιο στενό.
Ωραία. Τώρα, αν βάλουμε και εδώ πέρα Toggle Transparency Grid από πίσω το μαύρο, κοιτάξτε πόσο ωραίο φαίνεται. Και τώρα θα κάνουμε το animation. Λοιπόν, έχουμε βάλει εδώ 5 δευτερόλεπτα. Γράφει 4,24. 5, επειδή έχουμε το 1 δευτερόλεπτο είναι 25 frames. Άρα 4 και 24 με το 20, άλλο ένα frame γίνεται 5 δευτερόλεπτα. Επομένως εδώ διαρκεί 5 δευτερόλεπτα το timeline. Λοιπόν, στην αρχή, στο 0 δευτερόλεπτο, δεν κουνάμε τα black solid, τα αφήνουμε τα black solid, πάμε εδώ, στο my passion, το στο πες ας πούμε στο frame 15, στο frame 15 πατάμε position το ρολογάκι, έβαλε εδώ keyframe, και στο χρόνο 0 το my passion είναι κρυμμένο. Επομένως σε 15 frame βρίσκεται εδώ πέρα. Μετά, με το που έρχεται εδώ, μετά 15 και 15, στο κάνουμε 30, άρα 1, 1 και 10, 1 και 5 δηλαδή. Στο 1 και 5 πατάμε ρολογάκι για τα άλλα τα γράμματα που λέει. Εδώ. Πατάμε το ρολογάκι στο position. Επομένως, εδώ θα βάλουμε ξανά ένα keyframe και θα το κρύψουμε. Επομένως, έρχεται το My Passion, μετά έρχεται το Filmmaking. Το Filmmaking για 5 frames, άρα στο 1.10, στο 1.10, ξαναπατάμε keyframe, θα μείνει σταθερό για 5 frames και μετά στο 1 και 25, δηλαδή στο δεύτερο δευτερόλεπτο ακριβώς εδώ θα ανέβει και θα φανεί η δεύτερη λέξη, το painting. Ωραία. Τώρα για 5 δευτερόλεπτα πάλι στο 2.05 τα frames μπορείτε να βλέπετε εδώ πέρα. Τα δευτερόλεπτα και τα frames. Κάθε 25 frames θα γράφει και ένα δευτερόλεπτο εδώ πέρα. Θα προσθέτει και ένα δευτερόλεπτο εδώ. Πατάμε ξανά το ρολογάκι και σε 15 frames, δηλαδή στο 2.20, κοιτάμε το χρόνο πάνω, στο 2.20, ξανά στο position το πηγαίνουμε ακόμη πιο ψηλά για να φανεί το photography. Βέβαια βλέπουμε εδώ ότι αρχίζει και αρχίζει και ενώνεται λίγο εδώ, επομένως μπορούμε να το φτιάξουμε λίγο αυτό. Εδώ πέρα να το βάλουμε το position, θα το βάλουμε εδώ, my passion, το βάλουμε εδώ στο 120 1211. Επομένως ερχόμαστε και εδώ 1211. Μετά ξανά εδώ. Μπορεί να κάνουμε και zoom εδώ πέρα, μπορεί να χρησιμοποιείτε αυτό εδώ, είναι το zoom για να είστε πιο ακριβείς. 1211. Ερχόμαστε και εδώ. 1211. Και ερχόμαστε και εδώ. 1211. Και είμαστε OK. Επομένως τώρα. Α, να και εδώ στην αρχή. My passion. Α, εδώ.
1211. Okay. Λοιπόν. Ωραία. Βλέπουμε το filmmaking. Έχει απόσταση από το Passion. Και τώρα μπορούμε να πάρουμε πάλι το Small Solid, να το ανοίξουμε και εδώ πέρα που λέει Scale μπορούμε να το κάνουμε πιο φαρδί, ώστε όταν φτάσει εδώ το φωτο, το φωτογραφί να έχει χώρο το φωτογραφί. Εδώ, έτσι. Ωραία. Λοιπόν, μια χαρά είναι. Να βλέπετε ότι είναι μια χαρά. Λοιπόν, όπως είμαστε εδώ, για 5 frames στο 2.25. Ωραία, στο τρίτο δηλαδή δευτερόλεπτο. Ξαναπατάμε ένα keyframe, θα μείνει σταθερό. Και μετά σε 15 frames, στο 3 και 15 δηλαδή, στο 3 και 15 θα ανέβει πάνω και θα εξαφανιστεί. Και αφού εξαφανιστεί θα μετρήσουμε άλλα 5 δευτερόλεπτα, στο 3 και 20 δηλαδή. Και θα βάλουμε ένα keyframe στο άλλο, στο My Passion. Θα βάλουμε ένα keyframe και σε και από το 3.20 στο 4.10 στο 4.10 το My Passion και αυτό θα εξαφανιστεί. Θα πάει ψηλά πάνω. Εδώ. Λοιπόν, για να δούμε το αποτέλεσμα. Τώρα, επειδή αυτό που φτιάξαμε το animation διαρκεί 4 δευτερόλεπτα και, 10 frames, μπορείτε εσείς εδώ να πάρετε αυτό να το μειώσετε, να το κλείσετε εδώ ακριβώς που τελειώνει, και μπορείτε και αυτά εδώ τη διάρκεια των κάθε layers να τα κλείσετε και αυτά, και να τα πάτε ακριβώς εκεί που τελειώνει το animation σας. Επίσης, για να μην υπάρχει εδώ πέρα κενός χώρος, βλέπετε εδώ 4 δευτερόλεπτα και 10 frames. Μπορείτε να έρθετε στο Composition, Composition Settings, και να φτιάξετε εδώ πέρα και να γράψετε 4 και 10 και πατάτε OK. Επομένως, τώρα πια δεν θα υπάρχει κενός χώρος. Και τώρα μπορούμε να δούμε, να, εδώ πέρα πατάμε Toggle Transparency Grid για να είναι μαύρο, και πάμε να δούμε το αποτέλεσμα. Λοιπόν, πατάμε Space. Είδατε, και κάνει και λούπα μόνο του αυτόματα. Πολύ ωραία.